Ευχαριστώ. Το άλλο σου το παιδί που είναι μέσα στο πηγάδι, που πέθανε μέσα στο πηγάδι, αυτό το παιδάκι στο βιάσανε και σε σκοτώσανε και στο βάλαμε μέσα στο πηγάδι και το ξέρεις. Μπράβο. Και ήξερες και ποιος το έκανε. Γραφείο. Μπράβο. Γραφείο. Ήξερες ποιος το έκανε, σωστά. Γιατί ήταν άνθρωπος δικός σου. Γνωστό σου. Και πήγες να το καλύψεις. Γράφει αυτό. Όχι. Να κάνω χαριστή. Όχι. Δεν υπάρχει σπίτι. Όχι. Κάτσε να ξεκινήσω. Όχι. Έχει ξεκινήσει. Ποιο, εγώ. Ναι, για κάποιον. Ξέρω, για κάποιον. Τι. Κάτσε να πει. Ελά, μέσα. Μα τι, εγώ. Τι μαθαίνω, Λούπερ. Πες μου. Εσύ είσαι με να πες μπουνιέζεις με τα γάντια και το... Τι έχω, Λούπερ. Καλά είσαι, καλά είσαι. Όχι, ρε. Αλλά και σου βλέπετε τι τραβάω. Φτιάχνω. Είναι μπλούπερ. Ξεκινάμε. Μπλούπερ ήτανε. Όχι, δεν ήτανε. Καλησπέρα σας. Είμαστε σε άλλο ένα επεισόδιο το Hunger Nights. Σε άλλη μια όμορφη τοποθεσία. Εδώ στην Αμαλιάδα. Αμαλιάδα είναι το σωστό. Αμαλιάδα. Θες να μας πεις εσύ αυτό το μέρος. Αλπούδες. Τι θες να περιγράψω το μέρος. Θέλω να μας πεις τι... Λοιπόν, αυτό το μέρος ήταν... Ωραία σαν ιστορία. Ναι. Μπλα. Εντάχει. Ναι. Ήταν κάποιο πλούσιο της εποχής. Ναι, είναι καταλημμένο και ήρθαμε. Ωραία. Ναι, αυτό. Αυτό το κτίριο ήταν ενός πλούσιου της τότε εποχής, στα Φιδέμπορας. Να πω και τη Χιγινή. Γιατί με ρωτάζεις, Αμαλιακά. Αποβολή δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτό το κτίριο ανήκε σε ένα σταθμιδέμπορα της τότε εποχής, το πιο πλούσιο του τόπου. Και... κόλλησε τώρα. Κατέληξε. Και... στο συμπέρασμα. Α, όχι, πέθανε. Κατέληξε. Ναι. Μαλάκα, μην με κολλάς. Κάτσε λίγο να το σκεφτώ. Ο άνθρωπος απεβίωσε. Θα το πω ότι έκανε ότι αυτοκτόνησε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Τώρα, τέλος, τώρα θα πάει το κανονικό κομμάτι. Μάλιστα. Η κάμερα εκεί, έψησε. Ναι, σε μένα. Λοιπόν, αυτό το κτίριο ανήκε σε έναν τότε της εποχής πλούσιο σταθιδέμπορο, ο οποίος αυτοκτόνησε και αυτός και τα παιδιά του. Και από τότε εικάζεται και ακούγονται διάφορα πράγματα για αυτό το σπίτι. Όχι άλλες λεπτομέρειες. Τελεία. Αυτό. Ανώ τελεία ή κάτω. Ανατολία. Εντάξει. Την γνωρίζετε την κυρία Κατερίνα την Κάθριν, η Δεσποινή Κάθριν, όπως την λέω. Τον σύζυγο τον Στέλιο. Το ζεύγος, δεν θα πω, θα βγάλω ένα nickname στην πορεία. Ζεύγος κάτι, κάτι θα βγάλω, δεν μπορεί. Ο Τεό, ο Άλεξ, εγώ.
Πεντάδα σήμερα, δεν χρειάζονται περισσότερες σε αυτή την τοποθεσία. Αυτά. Αυτά. Στην Αμαλιάδα είμαστε. Στην Αμαλιάδα με τα ζά. Με τα ζά, έχει αλπούδες. 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 Τι μου ζήσεις εσύ. Τι ζήσεις, Μανώ. Πάμε. Αφού ετοιμαστήκαμε, έχουμε στημένα τα πάντα, έχουμε αράξει και λίγο, κάναμε το, την αρχή μας με ηρεμία. Στον χώρο κάνατε όλοι βόλτα, έτσι. Ωραία. Πάμε να κάνουμε μια καθοδήγηση, να συντονιστούμε λίγο. Κατεβάζουμε λίγο κεφάλια όσο μπορούμε όλοι. Πριν ξεκινήσω, θέλω να καθαρίσετε τη σκέψη σας τελείως και να συντονιστείτε με τους ήχους. Τις αγώνες, τον ήχο στη λαμαρίνα πάνω. Συντονίστε και την αναπνοή σας. Πολύ σημαντικό. Αφού έχετε καθαρίσει τις σκέψεις, δεν θέλω να σκέφτεσαι τίποτα άλλο πέραν από τον χώρο εδώ που βρισκόμαστε. Και αρχίστε να φαντάζεσαι το σώμα σας, στο μυαλό σας, από το κεφάλι, όπως γνωρίζετε, να κατευθύνεστε σιγά σιγά στους ώμους, στα χέρια, στους αγκώνες, στα δάχτυλα, στο στήθος, στην κοιλιά, στους γοφούς,
Κατεβαίνουμε σιγά σιγά στα πόδια, στα γόνατα, στις γάμπες, στα δάχτυλα των ποδιών. Θέλω να αφαιρέσετε όλο το βάρος σας, σαν να αιωρίστε. Σήμερα πραγματικά πρέπει να αιωρηθείτε. Και έχετε καταλάβει για ποιο λόγο το λέω. Θέλω να το νιώσετε ότι αιωρίστε, ότι δεν πατάτε κάτω. Θέλω ο καθένας σας να διαλέξει μια κατεύθυνση, να σηκωθεί από το σκαμπό και να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν έχουμε μόνο τις κάτω επιλογές, έχουμε και τις επάνω επιλογές, στα δωμάτια που δεν μπορούμε να φτάσουμε. Οπότε η καθοδήγηση θα βοηθήσει να πάτε. Θέλω να μπείτε στον χώρο, να κοιτάξετε γύρω-γύρω το ντουβάρι, τα χδαρσίματα, τους οβάδες, τα χώματα στο πάτωμα, να δείτε καλά γύρω-γύρω τους χώρους. Θέλω να το φανταστείτε τον χώρο μέρα. Με φως μέσα. Αν δυσκολεύεστε, προσπαθήστε κι άλλο. Φανταστείτε πώς θα ήταν η μέρα. Και θέλω εκεί που βρίσκεστε να προσκαλέσετε οτιδήποτε υπάρχει γύρω, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, δημιουργήστε το. Μπορείτε να καλέσετε πάνω από μία-δύο ενέργειες, όσες θέλετε. Φανταστείτε τις ενέργειες σαν άνθρωποι, σαν να είμαστε μεγαλύτερη ομάδα, και συζητάτε μαζί τους για το σημείο που βρίσκεστε. Δείξτε τους τι βλέπετε. Ρωτήστε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ρωτήστε τους πόσο καιρό είναι εδώ. Και αν θέλουν να απαντήσουν. Εξηγήστε τους ότι δεν έχουμε έρθει με κακή διάθεση. Δείξτε τους το φως και την καλοσύνη. Μεταφέρετε αυτή την ενέργεια. Έχετε ξεκινήσει ήδη τις ερωτήσεις. Κάντε κανονική συζήτηση. Μην περιμένετε μόνο μια απάντηση. Αν κάποια ενέργεια δεν μιλάει, μην πιέσετε. Μόνο ευγενικά ρωτάμε. Και πείτε τους, ελάτε μαζί μας στον κεντρικό το χώρο. Δεν χρειάζεται να κρύβεστε, δεν χρειάζεται να είστε απ' έξω, δεν χρειάζεται να είστε ψηλά. Κατεβείτε και ελάτε μαζί μας. Καλέστε τους εδώ που είμαστε, μπροστά μας.
Θέλω να κάνετε και μια ερώτηση. Θα με ρωτήσετε τις ενέργειες ή την ενέργεια. Σε ποιο σημείο δεν θέλει να πάμε. Αν μπορεί να πει και γιατί, δεκτό. Αν δεν θέλει να πει γιατί, απλά να σας υποδείξει που δεν θέλει να πάμε. Και αν δεν θέλει, ρωτήστε. Είναι για προστασία. Είναι κάποιο μυστικό. Μην επιμένετε σε πολλές ερωτήσεις. Δεν υπάρχει λόγος. Αφήστε τις να περιπλανηθούν, να πάνε όπου θέλουν εκείνες πλέον. Και αν επιθυμούν, θα μας δώσουν τις απαντήσεις που χρειαζόμαστε και θέλουν σε επικοινωνία. Γνωρίζουν γιατί είμαστε εδώ πέρα. Το έχουν καταλάβει. Έχουν καταλάβει εσάς. Γύρισε πίσω στο σκαμπό. Καθίστε αναπαυτικά. Νιώστε την ενέργεια ο ένας του άλλου στην ομάδα. Η Κατερίνα τον Στέλιο, ο Στέλιος του Θεόφιλου, ο Θεόφιλος του Άλεξ, ο Άλεξ της Κατερίνας. Ότι κάθεται πάλι εδώ μπροστά μου. Και αφού πάρετε μια βαθιά ανάσα ηρεμίας, αυτή τη φορά θα ανοίξετε όλοι τα μάτια, θα σηκώσετε το κεφάλι, θα κοιτάξετε γύρω-γύρω τον χώρο με ανοιχτά τα μάτια και θα αρχίσετε να λέτε τι νιώσατε και τι είδατε. Στέλιο Θεόφιλε, σήκωσε κεφάλι, άνοιξε μάτια και θέλω να ένας-ένας να μου πει τι ένιωσε, τι είδε. Άλεξ. Περίεργη ιστορία στον εαυτό μου. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι η γυναίκα στην Σταφιδεμπορά ήταν αρκετά πολύ νεότερη του. Ήτανε, ας πούμε, γάμος με συνοικέσιο ή από ανάγκη, δεν ήταν πιο φτωχή η οικογένεια. Όπως προείπαμε, αυτός εδώ έχει χτήματα απ' έξω, θα το δείξουμε την μυαλά. Αυτή, παρόλο ότι είχαν κάνει οικογένεια, ερωτεύτηκε κάποιον εργάτη. Κάποιον εργάτη εκεί, έξω. Συναντιόντουσαν μεταξύ τους. Αυτό έβλεπες. Αυτό έβλεπα, ναι. Οκ. Okay. Συναντιόντουσαν μεταξύ τους. Πώς το έβλεπες. Να σου πω. Σε ποιο σημείο. Εδώ μπροστά. Από αυτή την πλευρά. Εδώ μπροστά. Έξω από το κτήμα. Έξω από το κτήμα. Όπως ερχόμαστε στο μπαλκόνι. Είχες μεταφερθεί προς εκεί. Οκ. Συναντιόντουσαν. Τώρα το που συναντιόντουσαν δεν μπορούσα να επικεντρωθώ. Κάποιος του το είπε. Τους κατάλαβε. Τέλος πάντων, εδώ επάνω είναι το προδωμάτιό τους. Στο μυαλό μου πάντα. Mm-hmm. Εδώ επάνω. Έγινε μια μικροφασάρια. Ισχύει. Ναι. Έγινε μια μικροφασάρια. Κάποιος προσπάθησε να την πνίξει. Τέλος πάντων, το μετάνιωσε, την έδιωξε. Τώρα μετά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το έκανε αυτό που έκανε με τα παιδιά, αλλά η κατάληξη όλη έγινε εκεί. Αυτή η γυναίκα έζησε. Πέθανε κάποια στιγμή αργότερα, από πολλά χρόνια. Αυτά που μας λες είναι βάση πληροφοριών που ξέρεις. Όχι, μπες, είναι αυτό που μου έρθει στο μυαλό του σενάριο. Okay. Το ίδιο σενάριο έχω δει και εγώ αυτή τη στιγμή μαζί με τον Άλεξ. Ακριβώς το ίδιο. Εγώ μπορώ να σου πω και τι ρούχα φοράγανε. Θα έρθει η σειρά σου. Δεν είναι. Αυτό βάση αυτού που ναι, 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 ναι. Για τον κόσμο το λέω, δεν λέω για μένα. Αυτή η κυρία γινόταν με λιτά ρούχα, επειδή με φορέματα της εποχής, λευκά. Με λευκά ρούχα. Mm-hmm. Έφυγε από την έδιωξη, το μετάνιωσε, δεν τη σκότωσε. Mm-hmm. Αυτή πέθανε αργότερα. Τώρα δεν μπορώ να σου πω αν επέστρεψε κάτι εδώ. Αν την ηλικία, α το πούμε έτσι.
Ωραία. Τους κάλεσες? Τους κάλεσα. Τι απάντηση πήρες? Η απάντηση ήταν του τύπου, ας πούμε, ότι είμαι εδώ. Σου έδειξε κάποιο χώρο να μην πάμε? Όχι. Okay. Πήρες καλοσύνη ή πήρες κάτι άλλο? Δεν είναι, δέχτηκα κάποια αρνητικότητα. Ένα πόνο, ας πούμε, έτσι, ένα παράπονο. Okay. Έτσι. Okay. Για πες μου, Στέλιο. Λοιπόν, καταρχήν εδώ πέρα μέσα στο υπόγειο που υποτίθεται ότι είναι, ναι. Έβλεπα συνέχεια ότι υπάρχουν γύρω στα 4-6 άτομα. Mm-hmm. Οι δύο μόνο είχαν το δικαίωμα, ας το πούμε, να ανεβαίνουν πάνω να εξυπηρετούν. Δηλαδή ήταν κάτι σαν παραβουλεύτες, mm-hmm. όλοι εδώ, άντρες, γυναίκες. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου αριθμίσω, δηλαδή πόσοι άντρες, πόσοι γυναίκες. Αλλά είδα μία γυναίκα που στην ουσία αυτήν κάλεσα κατά κάποιο τρόπο για να κάνω συζήτηση, την οποία την έβλεπα εδώ ακριβώς, στο ισόγειο δηλαδή, mm-hmm. εδώ ακριβώς, και έβλεπα ότι εκεί πέρα υπήρχε ένα έπιπλο, νομίζω το λένε κομμώτες, τα έπιπλα αυτά, ξύλινα σκαλιστά, mm-hmm. το οποίο συνήθως πάνω είχαν βάζα με λουλούδια. Mm-hmm. Το οποίο πάντα της άρεσε, επειδή ήταν κιόλας και η πρώτη φάτσα, ας το πούμε, μέσα στο σπίτι, της άρεσε να ήταν περιποιημένο. Και είμαστε στη συζήτηση και της λέω, τι γίνεται, πώς πάει εδώ το πράγμα, τι έχει παιχτεί. Την οποία την έβλεπα ότι ήταν λίγο πικρόχολη, πολύ καλό συνάτη όμως, δηλαδή θέλω πάντα να το βλέπουμε την καλή αυτή. Και την έβλεπα πικρόχολη και του στείλω ότι εντάξει, καλά τα καταφέραμε, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ταυτόχρονα την μέρα εκείνη, δηλαδή, είδα κιόλας και ένα πιτσιρικάκι κάπου μεταξύ 10-14 να τρέχει από αυτήν εδώ πέρα τη μεριά, mm-hmm. και να κόβει βόλτες και να κρατάει στα χέρια του ένα ξύλινο αεροπλανάκι. Mm-hmm. Το οποίο, όπως πέρασε, έφυγε προς τα δω. Όταν mm-hmm. ζήτησες εσύ για να δούμε κάποια σκοτεινά σημεία και τα σχετικά, είναι το εξής, ότι από τη μεριά που ερχόταν το πιτσιρικάκι ήταν σαν να μην υπάρχει το κτίριο, πως είναι ένα glitch στο Matrix, mm-hmm. κάπως έτσι, αλλά η σκοτεινή του μεριά ήταν στον από πάνω όροφο η πίσω γωνία. Okay. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό μου δεν μπορούσα καν να φανταστώ πώς μπορεί να είναι, τι μπορεί να γίνεται. Okay. Και εκεί το σταμάτησα, επέστρεψα. Δεν... Καταρίνα. Λοιπόν... Και είμαι και δρομένος. Ναι. Έχω δρώσει για κάποιον λόγο. Θα συμπληρώσω σε αυτά που βλέπαν τα παιδιά. Εγώ μου ήρθε όλη η οικογένεια. Εκτός από τον πατέρα. Mm-hmm. Και δεν είναι δύο τα παιδιά, λείπα τρία παιδιά. Και τα τρία πεθαμένα. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω με τον Άλεξ ότι η γυναίκα αυτού νου ήταν από προξενιό, όντως και εμένα αυτό μου έδειξε. Και πώς την είδα εγώ, με μαύρο μαλλί, λιτό μαλλί, μαύρο, μακρύ. Φόραγε ένα μπλε φόρεμα, σαν με δαντέλα εδώ γύρω. Και μου δείξε το δέντρο έξω. Και μου λέει, έλα μέσα, μου λέει, φόνος, φόνος, φόνος. Και μετά με ξαναέβγαλε έξω, το λέω και να τριχιάζω και μου δείχνει το πηγάδι. Και μέσα αυτό το πηγάδι μου δείξε κι άλλο ένα παιδί, ένα κοριτσάκι. Okay. Λοιπόν, σαν κοριτσάκι φαινόταν. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και αγοράκι, αλλά μου φαινόταν σαν κοριτσάκι. Μέσα στο σπίτι, μπαίνοντας ξανά μέσα στο σπίτι, αλλάζει όλο το σκηνικό και είναι μια ξύλινη τραπεζαρία βαριά, σκαλιστή, με κυροπήγια γυάλινα και κεριά, φαγητά απάνω, λουλούδια πολλά, ένα πιάνο που άκουγε τη μουσική από αυτό το πιάνο. Δηλαδή, όπως μπαίνεις μέσα, βλέπεις το τραπεζάρια, βλέπεις το πιάνο από εκεί. Και μου δείχνει ένα αγοράκι, έτσι λίγο με φακιδούλες, καστανόξανθο, καστανό έτσι, κοκκινόξανθο θα έλεγα, mm-hmm. με φακίδες. Ένα μπλουζάκι με ρίγες, τα σοτσάκια της εποχής, αυτά τα μέχρι το γόνατο, mm-hmm. Παπουτσάκι, μπότα, καφέ. Και γέλαγε το παιδάκι, χαμογέλαγε και έπαιζε κυνηγητό. Αυτό που ήταν 12-13, ήταν και ένα άλλο κοριτσάκι, πιο μικρό, 9χρονών. Αυτό φοράγε νυχτικάκι, σαν νυχτικάκι, σαν φορεματάκι αέρινο άσπρο. Και κουβάλαγε πάντα ένα αρκουδάκι μαζί της. Και παίζανε γύρω και γελάγανε γύρω-γύρω από την τραπεζαρία.
Αυτή η γυναίκα, δηλαδή, σε κάποια φάση βλέπεις το μαλλί της και το αφήνει λιτό, ενώ το είχε πιο μαζεμένο, το είχε λιτό. Mm-hmm. Και έκλαιγε και μου έλεγε φόνος, φόνος. Και μου δείχνει το δωμάτιο μέσα. Okay. Και μετά έφυγε και πήγε στο δωμάτιο της. Κάπου μπήκε σε ένα δωμάτιο και κρύφτηκε πάνω, από εκεί. Πάλι από εκεί. Από εκεί πάνω πήγε στο δωμάτιο okay. της. Αυτό. Ωραία. Θεό. Μην πήγες άλλη χώρα. Αυτή τη φορά. Εμένα ήταν πολύ γαλήνιο. Ανέβηκα στα σκαλιά. Να πέσω. Βγαίνω σε αυτή την πόρτα. Στη δεξιά σου. Δεξιά σου, αυτή εκεί. Βγαίνω από εκεί. Και ακριβώς πάνω το φως, ακριβώς εκεί από πάνω, ήταν μια υπηρέτρια με το κλασικό το καπουλάκι του ναύτη. Και έκανε για την ίδια κίνηση. Παρέδιδε κάτι, το τσάι εκείνη τη εποχή. Ερχόταν από αυτή τη γωνία. Προσπάθησα να δω και άλλου και ήταν. Δεν φοράγε μαύρα. Ήταν σαν μαύρη τρύπα. Σαν γκλίτς μαύρη τρύπα. Κεφάλι ήταν όλο ξανθό, αλλά το σκούρο το ξανθό. Τραπεζάκι ανάμεσά του και δεξιά μια κυρία. Στην ουσία άντρα ήταν αυτό ο μαύρη τρύπα. Και δεξιά μια κυρία. Φόρεμα. Μαύρη τρύπα προσώπου, σαν να μην έχει χαρακτηριστικά. Όχι, το σώμα του. Οκ. Θα ήταν το. Σιλουέτα. Το... Ναι. Μαύρη σιλουέτα. Όχι, σκιά, α το πούμε. Βελουτέρα το Total Black. Ούτε το okay. Δεν υπάρχει τέτοιο. Σαν να φόραγε κάτι μαύρο κατά μαύρο. Ναι. Σα το λέει. Το κεφάλι του. Δεν είδα κεφάλι, μόνο τρίχες. Βαθύ ξανθό. Τραπεζάκι ενδιάμεσά τους. Πιο δίπλα μια κυρία με φόρεμα... το αραιότερο λουδάτο. Στα χρώματα όπως είναι εδώ κάτι ροζ, κάτι άσπρα. Μαλλί κοντό. Ξανθό. Γκρίζο ξανθό. Συνέχεια ήδη κίνηση η σερβιτόρα να παραδίδει τσάι. Προσπάθησα να τους μιλήσω, σηκώθηκε ο άντρας. Έλα πέρασε, αλλά ποτέ δεν έμπαινα πιο μέσα. Πάλι η ίδια λούπα η σερβιτόρα, η υπηρέτρια να παραδίδει τσάι. Κατέβηκα μετά κάτω, τους φώναξα μαζί. Ήρθαν. Σηκώθηκε ο άντρας. Χαιρετηθήκαν εδώ στο χέρι. Δίστασε να σε χαιρετήσει η Ανδρίνα, ναι. Δεν είδα καν την κίνηση σε πλησιάζει. Ο άντρας. Ναι, γενικά και οι δύο τους δεν σε πλησιάσαν και πήρα τρία από πίσω. Δεν σε πλησιάσαν. Εγώ και η μιλάγα μαζί τους, μοιράζω. Δηλαδή σαν εικόνα. Συνυπήρχες. Συνυπήρχαν, ναι. Όταν το ρώτησα σε ποιο σημείο να πάμε, δείξανε και τρεις προς τα εκεί. Δηλαδή όπως κάθεσαι εσύ σε υπηρέτρια, όλοι προς τα εκεί. Γιατί να μην πάμε, απλά κάνουν αυτή την κίνηση όπως βλέπουν στις ταινίες στην νυχτερίδα και εξαφανίζονται. Αυτό και τρεις είναι διακίνηση και εξαφανίστηκαν. Πέταξαν από εκεί. Το πηγάδι από πού είναι, Αλέξ? Παιδιά, ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το πηγάδι από πού είναι? Είναι από εκεί το πηγάδι. Αλλά όμως και οι τρεις μας είπαμε γενικά ότι από εκεί μεριά φαίνεται μαύρο. Ναι. Την έχουμε για πολύ σκοτάδι. Τρεις, εσύ, ο Άλεξ και ο. Εσύ. Α. Ναι. Εγώ και ο Θεοφυλός. Εγώ εμένα μου βγαίνει το δέντρο αυτό, ναι, το μεγάλο το δέντρο. Εσένα δώσω το σαπάτησο. Εν τω μεταξύ, εγώ όπως είπα, συμφώνησα με τον Άλεξ αυτό που είπε για τη γυναίκα του που ήταν μικρή και του έφαγε κέρατο, πώς να το πούμε. Αυτή ζούσε όμως. Αυτή δεν έπαθε τίποτα. Εγώ βλέπω το θάνατο τριών παιδιών. Μου δείχνουν το ένα από παιδάκια μέσα στο πηγάδι και χτυπημένο το κεφάλι με πέτρα και πεταμένο μέσα. Και δολοφονημένο. Ναι. Μήπως είναι και καλά η περίπτωση ότι μπορεί να πίστευε ότι τα παιδιά δεν είναι δικά του. Ή το παιδί είδε κάτι και έπρεπε να. Το φάγανε. Ή το ζεύγο, το παράνομο ζευγάρι. Για να ξέρει ο κόσμος, επειδή είχαμε συμφωνήσει με την Κατερίνα, το θα έχουμε εδώ πέρα, να μην μας δώσει καμία πληροφορία ο Άλεξ. Ισχύει. Ωραία. Να μην ξέρει ο Θεόφιλος τίποτα, ούτε η Ευρυδίκη αν θα ερχόταν, ούτε ο Στέλιος, ούτε εγώ.
Και όταν ο Άλεξ άρχισε να προσπαθεί να μου πει για την τοποθεσία του, λέω: δεν θα μου πεις για να κάνουν έρευνα. Λοιπόν, ο κόσμος δεν θα το πίστεψε αυτό, ούτε εγώ θα το πίστευα. Αν το έβλεπα σε ένα επεισόδιο, συγγνώμη. Να συμπληρώσω για κάτι. Ναι. Δεν θα το πίστευα και εγώ ναι. όταν θα μου το λέγανε αυτό. Ναι. Αλλά είναι αυτή η αλήθεια που μέσα σε 15 λεπτά βγάλατε ένα μεγάλο story που θέλει μία μέρα. Μπράβο. Σε 15 λεπτά. Να σου πω κατά πάσα να του πω κάτι. Με το βλέμμα καθαρό και σταρά τα παντρεμάτα που λένε στο τηλέφωνο. Τηλέφωνο για το τηλέφωνο. Δεν μίλησα ποτέ εγώ για τρία παιδιά. Και ας ήξερα, ποτέ για τρία παιδιά. Μας ανέφερε τρίτο παιδί. Ναι. Εγώ δεν μίλησα για τρίτο παιδί. Και το ήξερα ότι υπήρχε τρίτο παιδί. Κοριτσάκι. Κοριτσάκι. Πρέπει να το διάσανε αυτό το κορίτσι. Δεν το γνωρίζω. Όχι, παιδιά, ανατρίχιασα. Όντω είχα τρία παιδιά. Εγώ σαν παιδιά μίλησα για δύο παιδιά. Όλο το κορμί ανατρίχιασε. Πρέπει να το διάσανε αυτό το κορίτσι. Πρέπει να το διάσανε γιατί πρέπει να ήταν 13, 14, παραπάνω δεν πρέπει να ήταν. Και το χτυπήσανε στο κεφάλι, γιατί βλέπω αίματα και πόνο στο κεφάλι και το ρίξανε στο πηγάδι. Ήταν διασμένο το πηγάδι. Εγώ δεν είδα καθόλου παιδιά. Δεν ξέρω, επειδή πάτε αυτό που είδατε ότι... Εσύ απευθύνθηκε και σου μιλήσει κατευθείαν. Πώς είναι η επόμενη οικογένεια. Μπορεί. Δηλαδή να κάνει οικογένεια, στην ουσία να βάλει αυτή κάποιον άντρα μέσα στο σπίτι, οπότε να βλέπω ναι. αυτή με αυτό να είναι. Για αυτό να μην βλέπω τα παιδιά. Και εγώ δεν μπορώ να κρίνω τυχόν αυτή η γυναίκα που είδα ήταν η γυναίκα που συζητάμε. Ή άτυχον ήταν κάποια παραδουλεύτρα ή κάτι τέτοιο. Θεωρώ, Θεόφιλε, θεωρώ ότι μετά τον αποχώνισμο, το μέρο που έγινε, ο φόνος που έγινε, mm-hmm. πρέπει να κατοικήθηκε και αυτό το μέρος ξανά. Πρέπει να έχουν μπει οικογένειες εδώ μέσα και να έχουν ξαναζήσει αυτό το σπίτι. Mm-hmm. Μετά από το φόνο που έκανε ο πατέρας για τον πατέρα, mm-hmm. στην ουσία φώνευσε τα παιδιά του. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση αυτή η τοποθεσία να γίνει ένα μεγάλο vessel. Ένα μεγάλο δοχείο. Οκ. Ναι. Okay. Πιθανόν. Μπορεί να έχει και δίκιο γιατί εντάξει, όταν πέθαναν τα παιδιά και ο ιδιοκτήτης, το σπίτι ήταν κατοικήσιμο φουλ. Μην όχι τώρα με την πάλα του χρόνου που έχει γίνει, ας πούμε, ρήπιο. Ναι. Πώς ξέρει ποιον μπορεί να εισχώρησε μέσα και να έκανε παραβίαση και να έμενε. Μπορεί ο Θεός. Μπορεί να είναι άλλη οικογένεια. Από τις επόμενες γενιές, γιατί είναι πόσο πρέπει να είναι. Αυτό το σπίτι πρέπει να είναι χτισμένο το 1900 ή early 1900. Ή λέει. Αρχέ του 1900. Αργά του 1800. Κάπου στη μέση. Ναι. Κάπου στη μέση. Γιατί έτσι φαίνεται. Δηλαδή από τα τέτοια του έτσι φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, χαλαρώνουμε λίγο. Ναι, οπωσδήποτε. Να το πάμε να ξεκινήσουμε απευθείας. Οπότε. Παίρνουμε λίγο το χρόνο μας. Και ξεκινάμε έρευνα. Λοιπόν, σήμερα όταν κάναμε την καθοδήγηση, πήγε πάρα πολύ καλά. Το θέμα ήταν ότι και οι τέσσερις μας, και εγώ και ο Στέλιος και ο Άλεξ και ο Θεόφιλος, ήταν σαν να πήραμε από ένα κομμάτι της ιστορίας που έχει γίνει εδώ πέρα, που θεωρούμε εμείς ότι έχει γίνει, μέσω της καθοδήγησης. Πήραμε από ένα κομμάτι της ιστορίας αυτού του σπιτιού και αυτήν της οικογένειας και συμπίψανε τόσο καλά μαζί που ήταν λες και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον. Πέσανε δηλαδή λες και είχες πάρει ένα puzzle και είχες βάλει όλα τα κομμάτια μαζί. Ήταν τόσο τέλειες και αρμονικές οι ιστορίες μεταξύ τους. Κάτσε λίγο να βλεπόμαστε. Άναψε το αρκούδι. Έτσι. Ωραία. Είμαστε στον κυρίως χώρο εδώ που κάναμε την κατεύθυνση. Έχουμε τοποθετήσει κάμερες σε αυτό τον χώρο. Έχουμε βάλει... Από εκεί το έχουμε βάλει. Θεόφιλε πίσω σε όλο. Μαύρο. Το ρέμπο το μαύρο. Κάτμπολ. Κάτμπολ. Και το μίμο. Και το μίμο. Το ωραίο, το παιχνίδι. Σε αυτό τον χώρο έχουμε βάλει τον Dust Rampot και σε αυτό τον χώρο έχουμε βάλει ένα κάτμπολ, το κόκκινο το Rampot και είχαμε βάλει και την μπάλα που είναι motion, που αλλάζει χρώμα, αλλά έκλεισε, δεν λειτουργεί, δεν ξέρουμε τι γίνεται, τα αφήνουμε στην άκρη, οκ, όλα καλά. Και εδώ έχουμε τοποθετήσει άλλο ένα παιχνίδι, το οποίο και αυτό είναι motion.
Ένα παιδικό, το οποίο άμα πας κοντά αλλάζει χρώμα, σωστά? Ναι. Ωραία. Πρέπει να συστηθούμε, Κατερίνα, τρεις φορές. Όχι, τίποτα. Είμαι η Κατερίνα. Στέλιο. Είμαι ο Στέλιος. Είμαι ο Θεόφιλος. Είμαι ο Άλεξ. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Λοιπόν, μπορεί να ξεκινήσετε σιγά σιγά, πάρα το χρόνο σας, να κάνετε τις ερωτήσεις σας και σιγά σιγά θα κατευθυνθούμε εκεί που θέλει να κατευθυνθούμε. Ή θα γίνει απομυθοποίηση αν υπάρχει κάτι παραφυσικό εδώ ή θα επιβεβαιώσει αυτά που νιώσαν τα παιδιά στην καθοδήγηση. Μάλλον κάποιος που εξεργάζεται το κουκλάκι δεν έχει σταματήσει να βάζει χρώμα. Ναι. Έτσι πρέπει να κάνει. Κανονικά το πλησιάζει το βάζει. Ναι, είναι δηλαδή... Αλλάζει συνέχεια χρώματα το κουκλάκι αυτό και ανάβει, σβήνει. Δηλαδή, αν το πατήσει ελαφριά, ανάβει, σβήνει το κουκλάκι. Κανονικά αλλάζει έτσι χρωματάκια. Θες να κάνεις ένα demonstration? Αυτό ανάβει, αλλά δηλαδή... Είναι τόσο απαλό το χρώμα του που το τέτοιο... Κάτι okay. Έτσι σβήνει. Okay. Και ανάβει. Okay. Και αλλάζει χρωματάκια. Mm. Εντάξει, εγώ νουμπάς προσπαθώ να το δείξω με Night Vision. Τέλος πάντων. Όλα καλά. Τώρα, αν όντως υπάρχει κάτι στο χώρο μας... Ή τουλάχιστον να το ρίξει, γιατί το έχουμε βάλει όρθιο. Ή να το ρίξει ή να το κλείσει. Ναι, να παίξει λίγο με αυτό. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις ερωτήσεις. Απλά το έφερα εγώ, γιατί ήξερα, ένιωθα... Λέω πως είναι κάποιο παιδάκι εδώ πέρα. Να το δει, να παίξει, να... Συνήθως τα φέρνω αυτά γιατί υπάρχουν, πάντα υπάρχουν παιδάκια σε κάποιο χώρο. Να το δελεάσω, παιδά. Ναι. Εγώ που έκανα την καθοδήγηση, λοιπόν, αν υπάρχει κάτι εδώ, επειδή εγώ δεν φαντάστηκα το χώρο, δεν περπάτησα στη φαντασία μου στον χώρο, δεν είδα κανέναν από εσάς, από αυτά που ακούστηκαν. Αν όντως είναι κάτι εδώ πέρα και θέλει να επιβεβαιώσει τους υπόλοιπους, θέλει να μου το δείξει και εμένα. Υπάρχει κάποια περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί μας, ακουμπώντας κάποια συσκευή στα δωμάτια ή να έρθει κάποιο παιδάκι από αυτά που τρέχανε να πετάξει κάτω το κουκλάκι εδώ στο κέντρο, κάποια συσκευή σε κάποιο δωμάτιο, αν πάτε κοντά θα ενεργοποιηθούνε. Αν θέλετε να μου δείξετε εμένα προσωπικά κάτι που δεν σας ένιωσα, είναι καλοδεχούμενο. Να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ ακουστική παρεδολία γύρω-γύρω, ψυχαλίζει, επάνω έχει λαμαρίνα και σίγουρα ακούγονται διάφορα ηχάκια που εμείς δεν τα λογαριάζουμε και τόσο πολύ, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Κάτι νυχτερίδες που πετάνε... Κάτι νυχτερίδες έχει... Διάφορα πράγματα και τα ok, ζωντανός παράγοντας. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα όνομα, γιατί στην καθοδήγηση τώρα το κοριτσάκι που έβλεπα το μικρό που ήταν 9 με 10 χρονών και κάτω έχει το αρκουδάκι και λέγανε, είδα το όνομα, δεν ξέρω αν ήταν το δικό της, αλλά κάποιος φώναξε το όνομα Αργυρό. Αργυρό. Mm-hmm. Το δεν ξέρω αν ήταν το κοριτσιού το όνομα, αλλά το άκουσα εκείνη την ώρα στο καθοδήγηση που έτρεχε το κοριτσάκι με το αγοράκι και άκουσα το όνομα Αργυρό. Τώρα, αν όντως είναι το κοριτσάκι που τη λέγανε Αργυρό, ας έρθει εδώ κοντά μας να παίξει, να πάρει το κουκλάκι, να παίξει, να το ρίξει, να το αναβοσβήσει. Σαν να ήταν το δικό της το ακουδάκι. Στέλιο, τι συμβαίνει? Τίποτα, απλά κοιτάω γύρω-γύρω το χώρο, να δω λίγο καλύτερα, να γίνω πιο πολύ ένα με το χώρο. Δεν έχω το
το χάρισμα που έχει η Κατερίνα, οπότε το προσπαθώ πολύ περισσότερο. Εγώ λοιπόν θα προσκαλέσω κι εγώ το όνομα που είπε η Κατερίνα την Αργυρό και θα της δείξω ότι είμαι τελείως φιλικός απέναντι της και αν θέλει είμαι εδώ να έρθει να παίξουμε με το κουκλάκι αν θέλει να κάνει την παρουσία της αισθητή. Αν λοιπόν βρίσκεται η Αργυρό εδώ στο χώρο μαζί μας με εντελώς φιλική διάθεση απέναντί της, την προσκαλώ να έρθει να επεξεργαστούμε μαζί το κουκλάκι και να παίξουμε αν θέλει. Μπορεί και να το ρίξει, ό,τι θέλει ας κάνει. Εγώ θα καθίσω εδώ και θα την περιμένω μέχρι να κάνει κάποια κίνηση. Εγώ πάλι σε καθοδήγηση επειδή είμαι γαλήνιος. Δεν ξέρω τώρα αν σφίγγει. Σωστή του κατά σφίγγει. Τι εννοείς? Ενώ ήταν γαλήνια η καθοδήγηση, τώρα το λέω που έχει γίνει θυσία αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή σαν να θυσιάζουμε το κουκλάκι, το πιγκουίνο. Αν είναι κάτι εδώ μαζί μας, ναι. Πώς κάνουμε εδώ κάτω, στο υπόγειο. Να μας δώσει παρουσία. Η κυρία, ο άρχοντας, αν ήταν ο άρχοντας. Με την κυρία του. Γενικά, ό,τι είναι εδώ στον χώρο και θέλει να δηλώσει την παρουσία, το κάνει. Το γνωρίζει ήδη βέβαια ότι έχουμε έρθει με αγνές προθέσεις και με σεβασμό. Μπορούμε να περιμένουμε όσο και να χρειαστεί. Έχουν να γίνει κάτι. Να μας δηλώσουν την παρουσία τους. Τώρα, αν είναι κάποιο παιδάκι εδώ τριγύρω, δεν χρειάζεται να φοβάται. Καλό θα ήταν να αρχίσει να πλησιάζει. Ή να μας δώσει ένα σημάδι με κάτω, χρησιμοποιώντας κάποιο, ένα από τον εξοπλισμό κάτι, παιδί μου. Από τα παιχνίδια που έχουμε βάλει γύρω-γύρω. Από τα παιχνίδια που είναι γύρω-γύρω. Ή αν θέλει να παίξει με τον Dash Robot, ή με τα Cutball, με ό,τι θέλει. Σταμάθαμε. Ναι. Η τσέντα σταμάτησε να πηγαίνει, αλλά εγώ εδώ πέρα έχω συνέχεια αέρα. Ναι. Και ο λόγος που κάθομαι εδώ είναι για να κόψω λίγο τον αέρα, τον υποτιθέμενο αέρα, για να μην. Ναι. Πώς το λένε, για να μην επηρεάσει πολύ το κουκλάκι. Ναι, αλλά σκέψε ότι όταν κάθεσαι εκεί για να κόψει τον αέρα, μπορεί να δημιουργήσει τροφιλισμό. Ναι, αλλά γενικά ο αέρας, μην φανταστούν ότι έχει αέρα δυνατό. Α, όχι, δεν έχει. Θα ακουγόταν. Δεν σταματούσε η τσάντα. Απλά πριν η τσάντα που μπορούσε να πίσω. Πολύ άσυνες. Δεν θυμάμαι να δίνεται. Η τσάντα έχει γίνει εγκρεμές. Πηγαίνει πέρα εδώ, πέρα εδώ. Χωρίς λόγο. Τώρα θα μάθει. Ναι. Το παραδείς. Αργυρό μου, αν είσαι εδώ, αγάπη μου γλυκιά, έλα να παίξεις με το αρκουδάκι, με το πιγκουινάκι. Εγώ ξέρω ότι το κράταγες στα χέρια σου. Συνέχεια. Και όταν έγινε αυτό που έγινε με τον μπαμπά σου, ξέρεις ακριβώς τι έγινε, θυμάσαι. Σου κάνει κακό κάποιος άλλος. Αν είσαι Αργυρό ή οτιδήποτε άλλο είσαι εδώ και δεν θες να πας εκεί, έχω εδώ ένα μπαλάκι το οποίο αν θες μπορεί να το ενεργοποιήσεις. Άμα πας κοντά και το κουνήσεις, θα ανάψει να μας δώσεις την παρουσία σου, έστω. Ό,τι και να είναι εδώ, δεν χρειάζεται να φοβάται εμάς, σίγουρα. Αν υπήρχαν παιδιά όντως, ίσως στη δικιά μου να εκτιμόντουσαν, γιατί αυτή τη στιγμή νιώθω ότι καλεί την Αργυρό, αλλά αυτή τη στιγμή κοιμάται. Αυτό νιώσα τώρα. Mm-hmm. Ότι μάλλον κοιμάται. Οπότε και στη δικιά μου καθοδήγηση ίσως τα παιδιά να κοιμόντουσαν, δεν ξέρω αν τα είδα.
Υπάρχει περίπτωση να τις το κάνουν στον ύπνο της. Αν όντως είναι το κοριτσάκι αυτό και αν όντως είναι στο πηγάδι που λέμε... Όχι, αυτό είναι άλλο κοριτσάκι στο πηγάδι. Κατάλαβες πώς το λέμε, πώς το σκέφτηκα. Για Αργυρό είναι 9 με 10 χρονών. Αυτό που στο αγαπάω που είναι τα γαμάτια παιδί μου. Εγώ σου λέω πάντως πολύ στην καθοδήγηση, τη μαυρίλα μου την έβγαλε εκεί, αλλά δεν θέλω να κολλήσω με την καθοδήγηση, θέλω να το κάνω τελείως. Κοίτα, εμένα τα λόγια Αλεξάνδρου που μου έρχονται ήταν κρατώντας το αρκουδάκι της κυβότας, ένα νυχτικάκι, άσπρο. Φώνασε στο μπαμπά της, μη μπαμπά μου, μη μπαμπά μου. Και το τελευταίο πράγμα που έγινε ήταν να πέσει το αρκουδάκι από τα χέρια σου. Σωστά, αγάπη μου. Αν αυτή είναι η αλήθεια, όπως το βλέπω, Ρίξε το αρκουδάκι, κάνε την παλίτσα να αναβροσβήσει, κάνε από τα μηχανήματα να αναβροσβήσουν. Ναι, ή αν σου λείπει το παιχνίδι, σου πάρε αυτό το παιχνίδι. Και εσένα το έφερα. Εσύ ήταν η πρέτρα στο φέρι. Εκοφαντική ηρεμία. Πολύ. Περίεργο. Και δεν έχουν χτυπήσει καθόλου τα μηχανήματα. Τίποτα. Λες και είναι αυτό που λέμε εμείς τάφος. Τίποτα, μηδέν. Κενό. Το ενδεχόμενο να φοβάται να πλησιάσει για κάποιο λόγο και να είναι απ' έξω το σπίτι Αργυρό. Το ενδεχόμενο να μας βλέπει καν. Και αυτό επίστατο. Να μην μας νιώθει καν. Μπορεί. Να πω κάτι, τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Συνήθως τέτοιες οικογένειες δεν αφήνανε τα παιδιά να έχουν επαφές με τους υπηρέτες, τέλος πάντων όπως το λέγανε. Οπότε στον χώρο που είμαστε εμείς εδώ κάτω, ουσιαστικά είναι απαγορευτικό για τα παιδιά της εποχής. Στο υπόγειο. Το υπόγειο, το high class, εκεί δηλαδή που καθόντουσαν οι υπηρέτες, ξέρεις, και κάναν τα δικά τους. Ίσως γι' αυτό να μην είναι εδώ. Σε αυτό έχει δίκιο, γιατί εμείς μπορούμε να το βλέπουμε όπως το βλέπουμε έτσι ερυπωμένο, αλλά στα μάτια αυτών είναι ακόμα χτισμένο όπως ήταν την εποχή. Έχει παντάρια, έχει... Ωραία. Οτιδήποτε είναι εδώ, θέλετε να κατέβετε κάτω μαζί μας. Θέλετε να έρθει στο υπόγειο. Εμείς λοιπόν σαν μεγαλύτεροι, σας δίνουμε το δικαίωμα, το ελεύθερο, να κατεβείτε στο υπόγειο. Να παίξουμε εδώ πέρα, αφού δεν σας αφήνανε. Ελάτε στο υπόγειο μαζί μας. Έχει πολλά δωμάτια το υπόγειο. Έχει και παιχνίδια το υπόγειο. Δεν θα σας πει κανείς τίποτα. Να κατέβουν να το εξερευνήσουμε και μαζί το υπόγειο. Ναι, πλέον δεν υπάρχει κανείς άλλος εδώ μόνος, οπότε μπορούν να κατέβουν, να παίξουν. Τους δίνουμε την άδεια, όπως λέει και ο Νίκος, να κατέβουν κάτω και να περιπλανηθούμε μαζί στον χώρο του υπογείου. Όπως θα κατεβαίνετε, στην πρώτη πόρτα δεξιά, μη πάτε ευθεία, θα δαστεί κλειδωμένη την πόρτα ευθεία. Εσύ μου διέζει το κεφάλι μου. Έλα πιο άκρη. Γιατί είσαι μπροστά στην πόρτα. Έλα πιο άκρη. Η πόρτα υποτίθεται ότι είναι πύλη. Όπως θα κατεβείτε από εδώ... Όπως κάτσε, Αλέξ. Όπως νιώθεις, κάτσε. Όπως θα κατεβείτε από εδώ... Γιατί δεν έχω πάει. Ελάτε στην πόρτα δεξιά. Μην πάτε ευθεία. Τέτοια ησυχία μόνο στην Αγία Μαρκελά. Ο οποίο Θεόφιλο δεν ήσουν. Τέτοια ησυχία μόνο στην Αγία Μαρκελά. Θεωρώ ότι αν θα έχουμε πολλά, έτσι κατά τη γνώμη μου, θα είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο και πέρα. Από εκεί πίσω. Με το σκοτεινό δωμάτιο που είναι εδώ. Θέλεις να πάει κάποιος από εμάς. Πάει. Πάει να τα φωνάξει. Να τα φωνάξει, επειδή... Παιδιά, είστε εδώ.
Ελάτε, παιδιά, έχουν έρθει καλεσμένοι. Θα σας μιλήσουν. Για πες, Άλεξ. Μήπως πρέπει να πάει κάποιος, θέλουν βασικά να πάει κάποιος από εμάς στην πόρτα εκεί πέρα να τα περιμένει. Γιατί επειδή είναι υπόγειο, πρέπει να έρθουν από γύρω-γύρω από το σπίτι. Να περάσουν απ' έξω. Για να περάσουν μέσα. Θέλει να πάει κάποιος από εμάς στην πόρτα να τα προσκαλέσει ή να τα περιμένει. Αν ναι, ας ενεργοποιήσουν κάποια συσκευή. Αν πάμε στο άλλο δωμάτιο, θα έχουμε αυτή είναι η διέστησή μου, έτσι. Αν είσαι εσύ εδώ πέρα, αυτός με τα μαύρα που είδε ο Θεόφιλος, μήπως θέλεις να επηρεάσεις εμένα. Εγώ σου δίνω το δικαίωμα να πάρεις ενέργεια από μένα και να με επηρεάσεις. Εδώ είμαι, επηρεάσε εμένα και άφησε τα παιδάκια να περιφέρονται στον τεσό χώρο. Αυτό κουνιέται. Και το έχεις καταλάβει ότι μπορείς να με επηρεάσεις. Το φύλλο πάνω εκεί. Κοίτα, έχει ένα ψεύτο. Το πάνω στο δεύτερο. Το πατσούρι. Στο δεύτερο ή στον πρώτο. Στον πρώτο που κουνιέται το ξύλινο πατσούρι, όχι το άσπρο, το άλλο. Είναι η ιδέα μου, σαν παρηδήλια. Μπορεί. Κοίτα, έχει ένα ψεύτο αεράκι. Σαν να κουνιέται, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Τόσο αέρα δεν είναι αρκετό για να μετακινήσει. Ακριβώς. Και ειδικά τόσο παλιό. Ναι. Ναι, και με φιλοσχέση. Στο ξαναλέω ότι μπορείς να επηρεάσεις εμένα. Και το λέω συγκεκριμένα. Και αν είσαι εδώ, προφανώς έχεις καταλάβει τι εννοώ. Να το προκαλέσουμε με την κλασική ατάκα για το θόρυβο. Συμφωνείτε? Αν μπορεί να τη γράψει. Όχι, να κάνει ένα θόρυβο δυνατό. Αλλά να είναι χαρακτηριστικό σου. Τι? Δεν ήταν κύριο. Τι ήταν? Έλαμπε το, είπες να γελάμψει για να το δούμε μέρα. Από εκεί ερχόταν φως. Οπότε ήταν η σκιά μου. Ήταν η σκιά σου. Πάνω που καθόμουν. Α, έβλεπε σκιά σου. Μάλλον, ναι. Α, εσύ ήσουν. Ήταν η σκιά μου μάλλον. Οπότε υπήρχε μόνο η κυρία. Η κυρία. Με την κυρία που καθόταν εδώ. Που μπορεί να ήταν γιαγιά, που ήταν κάποια μαμά, κάποια γιαγιά μπορεί να ήταν. Ναι, του μάλλον σκιά μου. Αν και θεωρώ ότι ο Στέφανος δεν αφήνει τα παιδιά του να έρθουν, έτσι. Ποιος είναι ο Στέφανος? Ποιος είναι? Μπορεί να έχει όλο. Ένιωσε Στέφανος? Ναι. Πώς τον λέγανε? Θα σου πω μετά. Οκ. Παιδιά, να τρέχιασα. Τώρα να τρέχεσαι με το όνομα. Ισχύει ότι είναι ο Στέφανος εδώ πέρα? Ισχύει ότι μπορείς να με επηρεάσεις? Ισχύει ότι μπορείς να αντιγράψεις αυτόν τον θόρυβο? Ή να κάνεις έναν δυνατό χτυπό? Ή να ρίξεις κάτι κάτω? Αν δεν έχεις τη δύναμη να το κάνεις, στο ξαναλέω, πάρε ενέργεια ή από μένα ή από τις... Μεταλλικό. Ακούσατε κάτι μεταλλικό? Ναι. Περίμενε. Άκουσες κάτι τέτοιο? Όχι, αυτό είναι. Όχι, μεταλλικό. Α, οκ. Okay. Πιο πριν που είπες, ακούστηκε ένα τουκ-τουκ, αλλά τουκ-τουκ... Ναι, να πω μίλαγα. Υπάρχει και... Αν το κάνεις εσύ αυτό ξανακάντω, πιο έντονα, ή απλά κούμπησε μια συσκευή να ενεργοποιηθεί. Πάρε ενέργεια από μένα, αυτό έχω πει πολλές φορές. Πάρε τις μπαταρίες από τις συσκευές. Εγώ προσφέρω το φακό μου. Εγώ προσφέρω εμένα. Προσφέρω το φακό μου. Στέφανη, είσαι ο μπαμπάς των παιδιών, δεν είσαι? Γιατί δεν αφήνεις τα παιδάκια σου να έρθουν να μας μιλήσουν, ε? Με φοβάται την αλήθεια.
Πάρε την ενέργεια από το φακό και άρχισε να μας δίνεις απαντήσεις. Όσο και να θες να μας αγνοήσεις για να βαρεθούμε και να φύγουμε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι είσαι εδώ, συνιώθουμε ότι είσαι εδώ. Πάρε το σκαμπό από εκεί, πάρε και το κινητό των Ghostcube. Να βοηθήσουμε λίγο την κατάσταση. Γιατί πολλές φορές όταν το ανοίγουμε τον Ghostcube βοηθητικά, ξεκινάνε και οι συσκευές και λειτουργούν. Είσαι εντάξει με το φως στην κάμερα? Ναι, αυτή η κάμερα δεν χαλάει το φως ποτέ. Θες να βάλω εκεί το φακό? Είναι πατέρας εδώ. Το έχω ανοίξει το κινητό. Είναι έτοιμο, απλά βάζεις το Ghostcube και ρεκ. Ναι, ναι, εντάξει, μην μου πεις τίποτα, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Απλά, όπως και το όνομα Αργυρό, όπως και το όνομα τώρα Στέφανος και Ασπασία. Δεν έχει πει, δεν έχει τίποτα, βάλει εκεί πέρα το κόστιο. Πάμε. Και παταρέκα. Έτσι, αυτά τρία ονόματα είναι. Πάμε. Κόστιο, τι είπες. Ασπασία. Ασπασία. Ή άσπατη. Άσπο, άσπα, έτσι okay. Την φωνάζαμε. Ασπασία. Αργυρό και Στέφανος. Οκ, okay. Αργυρό και Στέφανος. Όχι, θα πείτε. Ασπασία, Αργυρό και Στέφανος. Ασπασία, Αργυρό και Στέφανος. Ασπασία, Αργυρό και Στέφανος. Και Ιωάννης. Γιάννης. Οκ, okay. Έχει πατήσει ρεκ. Ναι. Ωραία. Ο Άλεξ με κοιτάει συνέχεια σαν να μου λέει, θα σου πω μετά. Αυτή η συσκευή εδώ πέρα που έβαλε τώρα ο Θεόφιλος μπορεί να σας βοηθήσει ενδεχομένως να πείτε λέξεις μέσα από αυτή τη συσκευή. Μπορείς να με ακούσεις. Μέσα από αυτή τη συσκευή θα προσπαθήσουμε να σε ακούσουμε. Έχει κάποιες συγκεκριμένες λέξεις στη βιβλιοθήκη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις, γνωρίζεις πώς, για να μας πεις κάποια πράγματα. Αφού φοβάσαι αλλιώς. Θα αφήσεις τα παιδιά να κατέβουν κάτω. Εσύ ο ίδιος μπορείς να έρθεις αν το θέλεις. Εμείς δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να μας δώσεις ένα σημάδι. Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Τον πατέρα πώς τον έλεγανε? Τη μητέρα? Τώρα μ' άρχισε να μην δουλεύει και το κόσμο, τρελαθώ έτσι. Δηλαδή... Πες μου το όνομα από κάποια παιδιά ή κάποιο παιδί που έζησε εδώ. Θες να μου δώσεις μία χρονολογία? Γιατί είναι εδώ. Εσένα φοβάται. Ναι. Εμένα, ναι. Μία χρονολογία. Ο παπάς, με φοβάται. Αυτό σκεφτόμουν στο μυαλό μου, παιδιά. Η επόμενη ήταν αυτή, μήπως σε τρομάζει η Κατερίνα. Ναι. Γιατί είσαι εδώ. Θέλεις να φύγει. Δίστασε να σκεφτεί. Μάγια. Μάγια. Δίστασε να σκεφτεί. Ναι, δίστασε. Μάγια. Μάγια. Όχι, μάγια. Όχι, μάγια. Μάγια όνομα. Σαν όνομα, το είπα. Μάγια. Όχι μάγια με την έννοια του βουδού. Ναι, όπως είπες, Θεόφιλες, δίστασε να με χαιρετήσει. Ναι, αλλά δίστασε να χαιρετήσει η σκιά μου. Η σκιά σου. Υποτίθεται ότι καθόταν, ναι. Αφού είδα εδώ το έβαλα τη σκιά μου πριν, κατάλαβα ότι ήταν η σκιά μου. Ήταν αλλά κατέβηκε μαζί μου, ναι. Και η σκιά μου. Μπράβο. Και δίστασε να χαιρετήσει η σκιά μου. Θέλεις να φύγει η Κατερίνα από το χώρο? Σε τρομάζει? Τη φοβάσαι? Στοπ πάλι. Άλεξ μου, στον χώρο. Πιάνε το ρίσκο. Στέγη. Ακούσε με λίγο. Έχει ναι. Φτάσει μύτια μας στο κεφάλι. Όχι. Τι είναι αυτό. Ναι. Μιλάμε στον χώρο, γιατί μιλάς στη συσκευή. Στο λόγο για σένα, δεν μιλάς για το επεισόδιο, χαίστηκα για το επεισόδιο. Για σένα, μην κοιτάς συσκευή. Πρέπει να νιώθεις από πού κατευθύνεται όλο αυτό. Θεόφιλε, μάλλον με φοβάται ο πατέρας. Επίσης η καθοδήγηση. Άλλος ένας λόγος που γίνεται είναι για να καταλάβετε το πού θα απευθυνθείς. Εσύ εκεί που πήγες, εκεί πρέπει να απευθυνθείς. Και ο καθένας ξεχωριστά. Ο Θεόφιλος ψάχνει τη σκιά τόση ώρα και πέρα, τι γίνεται. Κατάλαβες εννοώ. Σαν να μην υπάρχουν συσκευές.
Τι? Θα αρχίσει να μιλάει λίγο. Θα ζήσει να πω. Λοιπόν. Ζήσει το φως. Όχι. Πριν είπες για στέγη και ότι είναι εδώ, έπεσε κανείς από τη στέγη. Βασικά. Ζήστο, ζήστο, ζήστο. Άσε εκεί. Θέλω να πάω τη σκιά μου εκεί. Θέλω να πάω τη σκιά σου εκεί. Στη γούγκλα. Εγώ δεν πιάνω καμία σκιά, πας να ξέρεις. Στην κούλμα, ναι, εγώ δεν πιάνω για την Night Vision. Δεν πιάνω σκιές. Αχ, να ταιριάζω ολόκληρη αυτή τη στιγμή. Κλέον. 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 Κλέον μπορούν να μιλήσουν. Έπεσε κανείς από τη στέγη. Το πω, θα σβήσω αυτός. Ρε, μας κάνεις πλέγα. Ξανάψω το, ναι. Έχεις κοντρολάκι στα χέρια. Ναι. Θες να μας πεις πόσο καιρό ήσουν ζευγάρι με τον εργάτη. Φοβάται τη σκιά. Σε ευχαριστούσε που έβγαινε στο μπαλκόνι και τον έβλεπε στα κρυφά. Ευχαριστώ. Ξάναψε το. Μην το σταματάς. Φοβάται τη σκιά. Ή μπορεί η σκιά να το βοηθάει. Μπερδεύτηκα τώρα εγώ. Αυτό σβήνει μόνο το. Όχι. Πώς να σβήνει μόνο το. Τι είναι. Ένας κλασικός φακός είναι. Πάμε πάλι. Βάζει άλλο φακό. Πώς. Βάζα... Πώς. Πώς. Ωραία. Βάλτε άλλο φακό. Να βάλω το δικό μου που είναι σαν φάρος. Στη σειρά. Να βάλω πρώτα το άλλο στο άλλο. Θα έχεις βάλει άλλον τώρα. Ναι. Εάν πείσαι κι αυτός, εντάξει. Πώς το κατάλαβα εννοείς και σε ρωτάω. Στο όραμά μου μου έδειξες ότι ήσουν ζευγάρι με κάποιον εργάτη γης που δούλευε εδώ πέρα. Είναι αλήθεια αυτό που είδα. Έβγαινε σε αυτό το μπαλκόνι μπροστά και τον κοιτούσες. Κίνδυνος. Κίνδυνος. Γυμνός είπε. Κίνδυνος. Έβγαινε στο μπαλκόνι μπροστά, κίνδυνος. Έπεσες από το μπαλκόνι ή σε σπρώξανε. Ενδεχομένως ο φακός ο άλλος μπορεί να κλείνει και μόνος του. Να μην έχει πολύ μπαταρία. Όχι, τον φόρτισε από το πρωί. Ωραία, άκουμπησε τον απάνω εκεί πέρα, δίπλα τον κόστιο. Πια μα κλείσει πάνω από δεν έχει καλή μπαταρία. Δεν κοροϊδεύουμε. Γιατί μα τον φόρτισε από το πρωί. Ρε μαλακά, δεν λέω ότι κοροϊδεύεις εμάς. Δεν το λέει. Υπήρχε κίνδυνος να σε δει ο άντρας όταν έβγαινε στο μπαλκόνι ή κάποιος άλλος εργάτης. Ή κάποιος άλλος εργάτης και να μαρτυρήσει τη σχέση σας. Γι' αυτό ανέφερε τη λέξη κίνδυνος. Το εννοούσα. Ποια είναι η Μυρτώ? Ναι. Τι ήταν αυτό? Από πίσω, από εκεί κάτω. Μυρτώ, εσύ ήσουνα. Σαν να είναι πίσω σκηνάφυγε ήτανε. Ναι. Άνος. Θεόφιλε, γιατί με παρατάς μόνη. Γιατί κρατάς στην κάμερα, περίμενε. Τι? Προσπαθώ να δω από πού. Ήταν από πίσω μου. Μαζί μου τα έχουνε σήμερα. Όχι, εδώ θα κάτσω. Απλά κάτι είδα στην οθόνη της κάμερας. Ό,τι είδε θα το δείξει. Μητώ. Σας... Όχι, όχι, άρα τσιμώ. Παρακαλώ, συγγνώμη. Όχι, όχι, συνέχισε κάτι, να μου συνέχισε, συγγνώμη, εγώ. Μητώ μου, είσαι εδώ. Το όνομά σου είναι Μητώ. Τρομαγμένα. Είναι τρομαγμένο το παιδί. Ναι. Ή τα παιδιά. Τα παιδιά. Γιατί είναι τρία. Ποιος τα τρομάζει. Κράτα λίγο εδώ. Ή τι τα τρομάζει. Έχω τον από δικάτω και τον γυνάζει να δείξει αριστερά. Να κάνω κάτι κι εγώ. Είναι και ο πατέρας σας εδώ μαζί σας. Ακόμα και τώρα σας τρομάζει και δεν σας αφήνει να είστε ελεύθερα να κινήσετε στο χώρο. Είναι και η μαμά σας εδώ. Μπορώ να σας ακούσω. Θέλουμε και εμείς να σε ακούσουμε όμως. Δώσ' μας ένα σημάδι, ένα χτύπημα ή ενεργοποίησε κάποια συσκευή ή μπορείς να σβήσεις και το κουτουάκι αν θέλεις.
Άρχισε να επικοινωνείς μαζί μας, μην βαρσοφάσαι. Δεν θα σου κάνει κανείς κακό. Άρα εγώ έχω πιάσει αυτή τη στιγμή τα ονόματα Μητώ. Είπαμε Μητώ, Στέφανος. Στέφανος είναι ο μπαμπάς. Μητώ δεν... Δεν ξέρω αν είναι... Όπου έκατσε μόνο του. Στέφανος, που βλέπω ότι νιώθω ότι πριν είναι ο πατέρας ο Στέφανος. Φλόγα. Τι είπε? Φλόγα. Φλόγα. Μυρτώ, πάντως βάλαμε και τρία μπαλάκια κάτω να παίξεις, αν φοβάσαι να πας στο παιχνίδι. Αν θες να ενεργοποιήσεις κάποιο μπαλάκι να πας να το πειράξεις να παίξεις, έχεις το ελεύθερο από εμάς. Συνεχίστε εσείς. Άρα, Στέφανος. Να το. Έτσι. Στέφανος. Μπράβο, Μυρτώ. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ σήμερα κάταγα περισσότερο την κάμερα. Ήμουνα πίσω από το team, προσπαθούσα να καταγράψω τα πάντα. Φυσικά έπρεπε να κάνω και εγώ ερωτήσεις. Όπως βλέπετε, σου έρχονται καμιά φορά ξαφνικά στο μυαλό να κάνεις κάποια πράγματα, σαν κάποιος να στα λέει. Οπότε εκείνη τη στιγμή θεώρησα ότι πρέπει να πάρω τα κάτμπολ, τα εξτρά από την τσάντα, και να τα πετάξω κάτω στο πάτωμα σαν να είναι παιχνίδι. Σαν ένα παιδάκι εκεί πέρα και να θέλει να παίξει. Έπιασε αυτό, άναψε το κάτμπολ και από εκεί άρχισε να ξετυλίγεται λίγο η κατάσταση με την Μυρτώ, από ό,τι καταλάβαμε. Θα δείξει. Έλα και δίπλα μου. Έλα και δίπλα μου να παίξουμε. Στέφανος... Συνεχίστε, συνεχίστε. Στέφανος... Στέφανος... Βαθύς. Τι? Βαθύς. Τι πάνε. Βαθύς. Βαθύς. Στέφανος... Πηγάδι. Ναι. Κάτμπολ. Πηγάδι. Εντάξει. Ανατρίχιασα. Εντάξει. Βαθύς. Αυτό είναι δικό μου. Αυτό είναι δικό της. Δικό σου είναι αυτό. Με κοτσάκι. Μαλάκα ο λαιμός μου έχει για να το πιάσει. Άρα Μυρτώ είναι το κορίτσι που έπεσε μέσα στο πηγάδι. Συνεχίζει. Ναι. Άρα, οκ. Μπράβο αγάπη μου. Μπράβο κουκλά μου. Άντε, πήρε λίγο θάρρος. Μπράβο κουκλά μου. Άρα για να ξαναπώ εγώ. Είσαι εδώ μαζί μας. Ρε φίλε, προς τα πού είναι το πηγάδι? Θυμάσαι ακριβώς. Ακριβώς. Πού προς τα πού είναι? Στην νοητή ευθεία εδώ. Δεν κλείνει το κάτμπολ. Ψέματα. Με 10 δευτερόλεπτα ανάβει. Κάναμε το κύκλο. Εδώ συνολικό. Εμένα μου το έδειξε το πηγάδι από εκεί. Εδώ. Άρα προς τα εκεί. Α, ξανάραψα. Μπράβο αγάπη μου. Ξανάραψα. Άρα η Μυρτώ πρέπει να είναι το κοριτσάκι που μπορεί να έπεσε με στο πηγάδι. Ναι. Που έπεσε με στο πηγάδι, έτσι, η Μυρτώ. Άλλαξε θέση να έχουμε και καλύτερη. Συγγνώμη, παιδιά. Μη. Όχι, εκεί που είσαι. Εκεί που δεν αλλάζουμε θέση όταν. Δεν χρειάζεται. Η Μυρτώ έτσι μας θέλει. Εντάξει. Μυρτώ πρέπει να είναι το κοριτσάκι. Σχηματισμό δεν αλλάζει. Που το βιάσανε, σωστά, Μυρτώ. Και σε ρίξαμε στο πηγάδι, ναι, κορίτσι μου. Συνεχίζει, ναι. Τη αρέσει το κάτμπολ. Ωραία. Το μπαλάκι. Είναι και στο πάτωμα. Μπορεί να παίξει ελεύθερα, σου είπα. Έχει και ένα. Κάνω κάκο. Δεν κάνει κακό. Ή μπορεί να σου κάνανε κακό. Ναι, κοριτσάκι μου, σε βιάσανε και σε ρίξανε εκεί μέσα. Σε χτυπήσανε στο κεφάλι. Περίμενε, κι αν δεν είναι το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι είναι, φίλε. Το κοριτσάκι είναι. Γιατί είπα ότι κάνω κακό. Θεωρείτε ότι κάνω κακό. Κάνανε. Πήγαινε από εκεί, από εκεί να τραβάω ένα χώρο. Έχω και δύο δεξιά μου εδώ με το Στέλιο Κάτμπολ, μπαλίτσες. Μπαλίτσες, μπράβο. Και άλλη μία μπαλίτσα στα αριστερά μου. Και όπως βλέπεις, είμαι πολύ φιλικός απέναντί σου και έχω κάτι και στα γόνατα. Εκεί... Αν θες, μπορείς να έρθεις να παίξουμε. Εκεί και χαίρετε. Εκεί και χαίρετε. Γιατί είναι και το πηγάδι από εκεί, είναι η Μυρτώ από εκεί, είναι το πηγάδι από εκεί, είναι το κορίτσι που ήταν κάτι που πάει το πόδι μου τώρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Ξανά, μπράβο. Φέρτο μέσα. Μου δίνει απαντήσεις το κορίτσι. Φέρτο μέσα, έχει μείνει εκεί. Μυρτώ, έλα εδώ μπροστά μας. Έλα, κοριτσάκι. Έλα εδώ κοντά μας. Έχετε άλλες μπαλίτσες εδώ γύρω μας. Αυτή να μην είναι κανένα ζωή του και να δένει στο πόδι. Δεν ξέρω. Όχι, εντάξει, το. Εντάξει, άμα το νιώσω να κάνει κρόφ. Νεκρός. 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 Ποιος είναι νεκρός? Ο μπαμπά σου. Όχι. Είναι από την τέτοια, είναι αντανάκλαση. Δεν είναι, το είδα κι εγώ. Α, εντάξει. Εκεί παίζει, εκεί σ' αρέσει το μπαλάκι εκεί. Θες να φωνάξεις και στα άλλα αδέρφια σου να έρθουν εδώ να παίξουν και αυτά με την παλίτσα που παίζεις και εσύ? Έχουμε αρκετές για όλους. Εν τω μεταξύ μου έκανε εντύπωση, συγγνώμη, που έπαιξε από εδώ το μπαλάκι αυτό
Και μετά πήγε εκεί. Ναι. Ναι, σαν να επιβεβαίωσε ότι αυτή είναι η μυτό που είναι μέσα στο πηγάδι που το βιάσαν το κοριτσάκι. Ναι, 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 και το χτυπήσανε στο κεφάλι, βλέπω το κεφάλι σου, αγάπη μου. Στο χτυπήσαν μια πέτρα, όλο αίμα ήταν. Φέρει ρέμποτ. Είπα τον Τάζ, τον Τάζ. Μη μου είπες όχι. Απέναντι σου. Μπράβο, ας τα γιώσει εσύ. Απέναντι, απέναντι, φέρε τον Τάζ. Είπες είναι. Όχι να μη σε διάσουν, αγάπη μου. Μπορεί να μην ισχύει, να μην ισχύει ακριβώς όπως το λέμε. Ναι. Να έχουμε ψιλοκαταλάβει, αλλά... Λείπει, με έψινο γιώτα, με το γράφει. Με ήττα ή... Λείπει, ότι είναι απόρ. Λείπει, πράγμα. Ναι. Φέρτε μου, πού θες να μου. Λείπει αυτή τη στιγμή από το χώρο, μπαμπά σου. Γι' αυτό και παίζεις με το μπαλάκι, με την παλίτσα. Έβαλα κάτω το ρέμποντ. Τα αδερφάκια σου πού είναι. Πού είναι τα αδερφάκια σου, Μυρτώ. Είναι και αυτά εδώ μαζί σου. Να κάνω μια παρένθεση. Ναι. Αυτό πόση ώρα είναι αναμένο. Ποιο. Το εκουδάκι. Από την αρχή της. Από την αρχή. Πόση ώρα είναι η αρχή. Σίγουρα είναι πάνω 25 από... 25 λεπτά. 25 λεπτά, 20-25 λεπτά. Ωραία. Αυτό μένει αναμένο μόνο 15 λεπτά και κλείνει. Όταν είναι σε αδράνεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία, δηλαδή 15 είναι λεπτά. Αυτό είναι μισή ώρα και... Αυτό το πραγματάκι, γιατί το γράφει μέσα, ότι σε 15 λεπτά κάνει switch off. Κλείνει και πρέπει να το ξανανάψεις. Και έχει μείνει αναμένο. Είναι κάποιο... Κούκλα. Κούκλα. Για το. Ναι, αυτή την κουκλίτσα, πάρτε με. Πού πάω. Πάρτε με, παίξε μαζί της. Σπρώχτε με, ξέρω εγώ. Πάρτε με μαζί σου. Ή άμα δεν μπορείς, μπορείς να πετάξεις αυτό το μπαλάκι, Μυρτώ, από εκεί πέρα. Πέτα το κάτω. Δεν θα πάθει κάτι. Θα το ξαναβάλω πάνω εγώ, αν το πετάξεις. Μίλα πιο σιγά. Φώναξες και το σταμάτησε. Εσύ ποιος τη φωνή σου δεν το καταλαβαίνεις. Μίλα πιο σιγά. Συγγνώμη. Μυρτώ μου. Παίξε το μπαλάκι πάλι. Μυρτώ μου, μην τον φοβάσαι αυτόν, είναι καλός. Έτσι φωνάζει καμιά φορά. Συνέχισε το παιχνίδι σου με τον μπαλάκι εσύ. Με την παλίτσα. Φώναξε και τα αδερφάκια σου να έρθουν εδώ. Να παίξουν με την παλίτσα και με το αρκούδι και το κουκλάκι. Ή είναι κάποιο παιδάκι και παίζει με το κουκλάκι όσο σου παράλληλα παίζει με την παλίτσα. Ή το τρόμαξα. Το τρόμαξα. Φώναξε. Αυτό έπρεπε να έχει σβήσει. Και δεν έχει σβήσει. Σε τρόμαξε ο Νίκο. Μην πηγαίνετε εκεί. Μην πηγαίνετε εκεί, πηγαίνετε εκεί. Πού όμως, θες να μας πεις. Μην. Ξαναπήγε. Ναι. Μήπως δεν πρέπει να πάμε στο δωμάτιο. Ψεύτης. Ποιος είναι ψεύτης. Μυρτώ, θα το πάρω το μπαλάκι από εκεί εγώ. Βασικά Μυρτώ. Εγώ δεν ξέρω αν είσαι Μυρτώ οτιδήποτε είσαι. Εγώ το μπαλάκι θα το πάρω από εκεί. Θα του αλλάξω θέση. Συγγνώμη. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος. Και θα σου βάλω αυτό. Α, λέγε εγώ. Μήπως δεν θες να πάμε στο δωμάτιο. Αυτό το μπαλάκι που παίζες, τα αφήνω εδώ κάτω. Θα τα αφήσω εδώ. Ε? Να σβήσει τώρα. Ναι. 12 δευτερόλεπτα είναι τα κάτω. Θες να πάμε στο δωμάτιο ή να μην πάμε στο δωμάτιο που βρίσκεται πίσω μας. Να τα πατήσω. Εγώ έχω πολλά ονόματα. Εγώ το Στέφανο. Τη Μυρτώ. Αφήστε εδώ. Την παλίτσα. Αφήστε ή αφήστε εδώ. Αφήστε εδώ. Άρα Μυρτώ, Στέφανο, Γιάννη, Αργυρό, Ασπασία. Με τα ονόματα. Και Στέφανος.
Σ' αγαπούσαν οι δικοί σου. Μήπως θέλεις να πάω σε άλλο μέρος, σε άλλο χώρο, να φύγω από εδώ πέρα, από την παρέα. Θέλεις να πάω προς τα έξω. Αν θέλεις να φύγω εγώ προς τα έξω, μπορείς να ενεργοποιήσεις κάποιο μπαλάκι ή τη συσκευή. Αν ενεργοποιήσεις κάτι, θα βγω προς τα έξω. Και θα αφήσω τα παιδιά να συνεχίσουν όσο κάνουν παρέα. Ενεργοποίησε κάτι και θα φύγω. Μήπως θέλεις να πάει ο Θεόφιλος στο δωμάτιο δεξιά, από πίσω. Όνιξ. 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 Όνιχα φορά όλο. Παιδιά, Όνιξ. Όνιξ. Έχω κάνει live μαζί τους. Άσχετο. Είναι η νύχτα. Είναι η θεά της νυχτός. Είναι η Νίξ. Η θεά της νυχτός είναι η Νίξ. Νίξ. Όνιξ. Όνιξ. Είναι ο όνιχας που φοράω εγώ. Σωστά, δεν κάνω λάθος. Ναι. Θες να φύγω εγώ, αγάπη μου. Το ενεργοποιεί το κάμπολ εκεί. Δεν θέλω να το αφήσω εκεί για όλη την έρευνα. Ναι, ναι. Δεν πρέπει να το κάνεις όσο εύκολο. Ναι, ναι. Έτσι. Γιατί σου λέει μπορεί να είναι και χαλασμένος. Μπορεί κάτι να συντονίζει μέσα από εκείνο το παράθυρο. Ναι. Να περνάει ένας συντονισμός. Ποιο? Όνιξ. Μαύρο. Το πω εγώ. Όνιξ θα σημαίνει. Μαύρο, μαύρο ή... Μαύρο, μαύρο. Τώρα εγώ και τα γύρω σου γιατί νευριάζω. Γιατί μου την είπες. Ε? Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Καλά. Λες, επειδή έτσι πήγε. Καλά. Πραγματικά τώρα νιώθω κάποιο πνευμισμό. Του είπα. Α, παράδειγμα. Πάρτε την. Πάρτε την. Σκέψου μόνο το γεγονός ότι εγώ, που μου την είπες, έφερα τα παιχνίδια. Είσαι φίλος της. Και εσύ μου την είπες ότι της φωνάζω. Ποιον θα υποστηρίξει. Εννοείται σε έναν. Μπράβο. Θέλεις να πάμε σε άλλο δωμάτιο. Και αυτό δεν λέει να σβήσει. Θεωρώ ότι κάπου έχει πάει. Θεωρώ ότι κάπου έχει πάει. Δεν είναι εδώ πια. Δεν τη νιώθω την παρουσία της εδώ. Ναι. Λες να έχει κάνα δώμα πάνω. Δώμα. Και πώς θα πας πάνω. Σαν τα παλιά της σοφίτες. Όχι. Αυτό από έχει... τις σκάλες. Γιατί αυτό έχει το σχήμα αυτό. Αν θα έχει κρυφτεί, θα σου έχει κρυφτεί. Παιδιά, φέρε τον φακό. Φέρε τον φακό. Αυτό γιατί ξανά λειτουργεί. Όχι εδώ. Όχι εδώ. Μπράβο. Βλέπω αυτό που κάνει. Mm-hmm. Είναι σαν καστράκι, αλλά... Γιατί νιώθω μπορεί ότι... Μπορεί να έχει... και γιατί νιώθω ότι σαν έξτρα δωμάτιο να έχει εκεί πέρα. Δεν ξέρω να συμφωνεί ο Θεόφιλος. Δεν ξέρω. Το τυχείο αυτό σαν να έχει εδώ πέρα κάπως σχηματισμένο έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να πάρω όμως πάνω. Και νιώθω ότι είναι κάπου εκεί. Είπε πιο πριν. Τώρα σταμάτησε. Τα ράτσα. Γιατί έδειχνα. Ναι. Στέγη. Στέγη. Μπράβο, λέγε στέγη εδώ. Μυρτώ, είσαι νέβη πάνω, σου σε πάνω ροφούς. Είσαι πάνω. Και αν ανέβηκες επάνω, γιατί έφυγες από κοντά μας. Μήπως επειδή φώναξα εγώ στον υλικό. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ. Ναι, ναι, έλα εδώ, έλα εδώ. Θέλω το φακό λίγο. Έλα εδώ. Θα σου δείξω κάτι, ναι. Αλλά το θα κλείσω το φακό. Θέλω να μου πεις τι βλέπεις. Κοιτάς ότι έχω εκεί. Ναι. Είναι γυναίκα ήδη. Μπράβο. Βλέπω. Βλακώτης. Εντάξει. Εγώ είμαι Βλακώδης. Όχι, για εμένα. Έλα εδώ, φίλε. Έλα εδώ. Δεν χρειάζεται να σου βάλω φακό. Έλα και έχει και στήθος και όλα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Και εγώ δεν κάνω παρεδολία. Δεν χρειάζεται να ανάψω το φακό, το είδα κατευθείαν. Εκεί πάνω, το πρόσωπο. Το βλέπει εκεί. Είναι γύρω από το κλικ που στηρίζεται στο παράθυρο. Ναι. Βλέπει με μορφή. Κατεβαίνει σκαλιά.
Όχι, κάπως έτσι. Ανεβαίνει. Κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Σημαίνει προς το κεφάλι και κατεβαίνει έτσι. Μπράβο. Κατεβαίνει έτσι. Κάτσε εδώ άμα με την κάμερα. Κύριε, εγώ βλέπω το αντίθετο. Ότι κατεβαίνει. Κατεβαίνει και άμα τη δεις έχει σκυφτό το κεφάλι. Αχ, ναι. Έτσι. Μην πηγαίνετε εκεί. Δεν θα πάμε εκεί, αγάπη μου. Δεν θα πάμε εκεί. Κάτσε γιατί τώρα... Αυτή ποια είναι που βλέπουμε. Εγώ. Έχει όνομα. Αυτή άντρας είναι από πίσω της. Άντρας είναι από πίσω της. Και την κρατάει από την πλάτη της. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι βλέπεις. Άντρας είναι αυτός αντρική φιγούρα από πίσω και την κρατάει. Όχι, θα είναι πιο κοντή. Παιδάκι είναι. Το παιδάκι. Σαν να της φτιάχνει το χέρι έτσι από πίσω. Είναι ένα παιδάκι από κάτω. Ναι, στα αριστερά της. Δηλαδή είναι από πίσω από αυτήν την ουσία. Ναι, πίσω. Μπράβο. Και μάνα, όχι, δεν το ρίξαν, αγάπη μου. Είναι σκάλακι. Δεν το έχουν ρίξει τα παιδιά. Ελάτε προς τα κάτω. Αν μας βλέπετε τώρα ότι... Αν μας βλέπετε, όπως σας βλέπουμε κι εμείς, ελάτε κάτω μαζί μας. Ανοίχτε με, μιλάμε σαν ένα τοίχο. Νιώθω ότι εκεί πάντως... Ξέρεις τι νιώθω εκεί. Αυτό που λέμε το αποτύπωμα, το πφφ. Ναι. Ναι. Ότι έμεινε. Έλα να το δεις, θέλω. Σαν αποτύπωμα. Φαίνεται στην κάμερα. Ναι. Είναι η μαμά, είναι η μάνα, γιατί έχει μαζεμένο το μαλλί κότσο. Αλλά έχει μαζεμένο το μαλλί κότσο η μάνα και φαίνεται ότι το έχει κότσο το μαλλί η μάνα. Κεντρικά το σκάψιμο, κεντρικά πάνω, σαν σκιά. Σαν τη σκιά αυτή που είναι από το παράθυρο. Μπράβο, μπράβο, σαν κατεβασμένο κεφάλι, στήθος. Έχει το στήθος στα πόδια της, αλλά πίσω είναι το παιδάκι. Άρα η αίσθησή σου ήταν σωστή. Μούρι προς το παράθυρο, πλάτη αυτός. Γι' αυτό το είδα. Εκεί επικοινωνήσει καλά και κατεβαίνει. Και μετά είδα αυτό. Μπράβο, πραγματικά. Και ξέρετε ότι εγώ με αυτές τις παρεδολίες είμαι αρνητικός φουλ. Και ξαφνικά βάζει ψύχρα και φυσάει. Ναι, και φυσάει. Ελάτε προς τα κάτω σιγά σιγά, ελάτε εδώ μαζί μας. Είναι αποτύπωμα, αυτό είναι ενηλιακό αποτύπωμα. Αυτό. Ενηλιακό αποτύπωμα, τέλος. Το άκουσα και εγώ αυτό. Με σαρός φως. Είχατε κουνέλια. Αυτό που να έχεις βγει στο κουκλάκι, το ότι είναι αναμένο τόση ώρα. Συγγνώμη, θα ανάψω λίγο φως. Πρόσεχε εδώ, εδώ και εκεί. Το κέπος. Και το άλλο δεν ξέρω. Να το. Παίξε μαζί μου. Πες μου, αγάπη μου, σου μιλάω. Ξέρεις τι θέλει. Λοιπόν, φώτισε λίγο. Άσε να το τυμίγω το εσείς. Άρα, το πετάω ένα στον άλλο. Πήγαινε το εκεί. Πιάστε και εσείς κάτι λίγο δεξιά-αριστερά. Όπου κάτσει. Πέτω το και πέτω το που πάει κι εσύ. Όπου θες, όπου θες, όπου λέμε. Ορίστε, μητό μου. Ορίστε, παίζουμε. Πόσο χρόνο μπορεί να ήταν η Μυρτώ. Η Μυρτώ μου βγαίνει ότι πρέπει να... 7. Για κάποιο λόγο να μου βγαίνει 7. Sorry. Ναι, είναι το μικρό αυτό. Αυτό είναι... ήταν ένα μικρό κοριτσάκι που μου βγαίνει εμένα μέχρι 9 χρονών. Ένα αγοράκι μέχρι... 11-12 και ένα άλλο κοριτσάκι, μεγαλύτερο, μέχρι 13-14. Αυτές οι ηλικίες μου βγαίνουν και τα 3 νεκρά όμως. Και τα 3 δολοφονημένα. Αν είστε 3 ψυχούλες εδώ πέρα παιδιών, μπορείτε να ακουμπήσετε 3 μπαλάκια για να μας δείξετε την παρουσία σας. Θα είναι ακραίο, αλλά οφείλω να ρωτήσω. Θέλετε να ακουμπήσετε και τα 3 μπαλάκια. Το ένα σίγουρα. Το ένα. Οπότε έχουμε ένα παιδί σίγουρα. Είσαι μόνη σου, αν δεν είσαι μόνη σου, ας ακουμπήσεις και το άλλο μπαλάκι. Όχι. Είναι μόνη της. Είναι μόνη της γιατί το ξανάναψε. Ενώ έσβησε, το ξανάναψε. Μάλιστα. Τι χαρούμε στο βιβλίο, στο όνομά σου. Έλα, εντάξει. Το περνάμε καλά. Ξανά. Έχω αφήσει τα μάτια μου. Είναι δίπλα στον Άλεξ αυτή τη στιγμή. Ξανά. Δεν είμαι σίγουρος πώς. Να μας επιβεβαιώσει το όνομά της. Ναι. Πώς έλεγε. Πώς σε λένε, γλυκιά μου?
Είσαι καλά. Είναι δίπλα σαν άλλο. Παιδιά, υπάρχει περίπτωση να είναι πιο μικρό ακόμα. Εγώ με νιώθω 7. Εκεί. Είναι μικρό, είναι... Να είναι δηλαδή βρέφος. Μισό. Είναι μέχρι 9 χρονών. Μισό. Από το 7... 3,5. Το μισό, 3,5. Ή είναι μισό χρονών. Αποκλείεται. Όχι, μισό. Μονομένα, μισό. Μισό. Α. Μίσος. Ναι, ευχαριστώ. Ωραία, ποιον μισείς. Εμένα. Τι γίνεται. Άσε κάτω. Θα σου έρθω λίγο από εκεί πέρα. Παιδιά, μήπως αυτό το παιδί ήταν από βιασμό του... Μορφό. Ναι, σε μία από τις καμαριέρες. Και το είχαν εδώ κάτω. Και γι' αυτό το είχαν εδώ κάτω και μάλλον το πετάξαν σε κάνα πηγάδι, λέω εγώ τώρα. Να το βιάσαν και να το πετάξαν. Ναι, για να μην το μάθει ο κόσμος. Θυμήσου λίγο, Άμφισσα. Σου είμαι συμπαθής και ξέρεις τη δίπλα μου. Ναι. 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 Να βάλουμε λίγο, έχει δίκιο, να βάλουμε τις εποχές. Μπορούμε να βρούμε. Ό,τι μπορώ να βρω στο ίντερνετ. Αλλά αναγκαστικά θα ανοίξω ίντερνετ. Θα ανοίξει λίγο τώρα, τα κάνουμε. Για λίγο, όχι, 5 λεπτάκια. Καλή ιδέα. Θα αρχίσει να ξυπλώνει το στόμα. Δεν καταλαβαίνω για τη μουσική. Κάτσε να το χαμηλώσω, μην αρχίσει να βρουλιάζει μόνο. Μπορεί να έχει και δίκιο, Νίκο, να είναι τη εποχή. Να είναι νοθό παιδί. Νόθο. Νόθο, παιδί που. Θες να σου πω γιατί. Γιατί εγώ βγάζω πάντα λίγο τον άγριο χαρακτήρα και μπορεί να με έχει δει σαν. Αυτόν. Και να νομίζω ότι εγώ είμαι αυτός. Ναι, μυρίζω τριαντάφυλλα. Κολόνια από τριαντάφυλλα. Σαν τριαντάφυλλα μυρίζουμε. Και για σεμί. Λοιπόν. Μπορεί και να είναι αυτό που λες. Δεν βρίσκω παράδειγμα του 1890, αλλά βρίσκω τα 1920. Να το κάνουμε σε τέτοια υπάρχει εποχή. Υπάρχει ένα νούρισμα. Μαζέα. Πλάκα... Βάλω την άνε, βάλω την άνε. Θα βάλω τώρα ο κάτω μου. Βάλε μπομπίνα. Μπορείτε να τον ακούσετε. Μπορεί να έχει έτσι ψηλές. Άρα νοθό παιδί. Νοθό. Ναι. Άρα νοθό παιδί του αφεντικού με την υπηρέτρια. Το σκοτώσανε, το βιάσανε, το πετάξανε. Και τώρα πάνε σήμερα. Για το κοιτάνε. Για το κοιτάνε. Άσε πού. Σκάμπο. Θα το βάλω πιο σιγά μου σε αυτήν την. Απλά κάτι ησυχία. Σου αρέσουν αυτά. Δεν είχανε μουσικές για παιδάκια τότε. Μα νορίσματα οι γονείς κάνανε. Τα θυμάται λέει. Είπα αυτό. Λέει σε θυμάμαι. Τα χόρευες με τη μαμά σου αυτά τα τραγούδια. Να ρωτάσουμε και κάτι ακόμη. Ναι, το όνομα μου έρθει. Το Νανί. Ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήθελα να το Νανί. Το Νανί. Δεν ξέρω από εκεί. Βάλτε το. Και τι είσαι αυτό. Τι είσαι αυτό. Περισσότερο. Γι' αυτό λέω άστο.
Στελειώ. Αυτό να τα αφήσει περισσότερο. Κάτσε για να στελειώνεις. Επόμενο. Γράψε τον Άννη Νάνη. Άσε να παίξει λίγο για αυτός, παρακαλώ. Είναι της εποχής. Το παιδάκι αυτό θα ακούγε όλη μέρα στην Πομπίνα. Γι' αυτό το είπα, κατάλαβα. Λογικά δικαιώματα δεν θα μας κόψει το YouTube. Χτύπημα. Χτύπημα. Πάρε το κουκλάκι αγκαλιάκι κοιμήσου, ρίξ' το κάτω και πάρ' το. Διαμονή. Διαμονή. Θέλεις να πάρεις το κουκλάκι και να ξεκουραστείς. Θέλω να κλάψω. Τι βάζει, κλάψω. Εγώ θέλω να κλάψω. Κάτω. Αν δεν σου θυμάσαι. Δοκιμάσου για ένα ανανόησμα, λέτε. Το πω από το ανανόησμα. Ναι. Μήπως ακούσεις τη μητρική φωνή. Ποιο μητρική. Το μητρική φωνή. Φοβάσαι. Φοβάμαι, πού το ξέρεις και ξεφοβάμαι. Με το μου. Εγώ όταν μποράκια μου, τα παιδάκια μου, όταν ήταν μικρά, τα ανανόησα με ένα όμορφο τραγουδάκι. Να σου το πω. Να το θυμηθείς κι εσύ. Νάνι, 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 το μωράκι μου να κάνει. Νάνι και νάνα κι ατού, ύπνο στα ματάκια του. Έλα ύπνε, κίνησε το και δίχτα να νούρισε το. Έλα ύπνε, πάρ' το πάλι στη γλυκιά σου την αγκαλή. Έμπερτο μου. Σ' αρέσει. Υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να μαντέψουμε τι χρώμα είναι τα παράθυρα. Πράσινα. Πράσινα ή μπλε. Μπλε. Είναι μπλε. Είναι. Γιατί το πετρόλαιο μου θυμίζει το πράσινο. Βρήκα τα μπλε παράθυρα σου εκείνη του 1938. Έρχομαι και πηγαίνω. Κάθεσαι εδώ μαζί μας. Θες να ακούσεις και άλλα τραγουδάκια. Ή μπορεί να πάει να φωνάξει και τα αδερφάκια της και να λέει έρχομαι και πηγαίνω. Ναι, σε σηκώσαμε λίγο κάποια πράγματα που δεν έπρεπε. Κάλλη. Κάλλη ή Κάλλη. 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 Στα αγγλικά, Κάλλη.
Δεν το προλάβω τώρα. Κάλλη. Θέλω να φύγω σε καλά. Λοιπόν. Σίγουρα. Διάλειμμα. Σβήνω από άλλο ίντερνετ. Ναι, διάλειμμα. Τι έχεις, παιδί μου. Τι νιώθεις. Πάτσε πίσω. Εκεί. Το βάλω μέσα. Γράφει. Πάμε. Αφήσαμε το EVP εδώ πέρα. Να καταγράφουμε στο πηγάδι και θα έρθουμε να το πάρουμε σε λίγο. Θα τους όχλου, είπε. Είναι μέσα τίποτα λείψανα.
Μήπως είναι τίποτα λείψανα μέσα. Είσαι φυλακισμένος στο πηγάδι. Νομίζω το έχουν πει για το πηγάδι, αλλά και αν το αφήσει ανοιχτό, δεν είναι υλικός κόσμος. Και ανοιχτό να το αφήσει για το παιδί είναι κλειστό. Ξεφαλέστηκε. Είμαι από κάτω, είμαστε. Είμαι από κάτω, είμαστε. Έφυγε αυτή μάλλον, δεν την έδιωξες, έφυγε. Έφυγε να γλιτώσει η γυναίκα. Σωστά. Μπράβο, ευχαριστώ. Θέλω πολύ ώρα να σου φωνάξω να σταματήσεις. Έχεις εκνευριστεί μαζί μου. Έχεις εκνευριστεί μαζί. Το κρατάω πολύ ώρα να μην σου φωνάξω, να σου φωνάξω να σταματήσεις. Το ξέρω, έχεις εκνευριστεί γιατί ξέρεις κάτι. Δεν είσαι εσύ που μου μιλάς αυτή τη στιγμή, Άλεξ. Δεν είσαι εσύ αυτός που μιλάει. Τι κάνει με. Πώς είσαι. Πώς είσαι καλά, παιδιά, εντάξει, το έχουμε τερματίσει. Πρέπει να σε συγχωρήσουν για αυτό που έκανες. Ω, για πήγαινε. Πήγαινε, Γάλτον. Έλα, Γάλτον. Γάλτον.